Κύριε Συντηχάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσάς και στους τηλεθεατές. Κύριε Συντηχάκη, σας άκουγα στην Βουλή, στη σύνδεσή σας, στη συνεδρίαση, να επισημαίνετε, να δείχνετε το φόβο σας ότι μπορεί να έχουμε νεκρό, έτσι, ή βαριά τραυματισμένο στα πανεπιστήμια. Καλά, δεν θα έλεγα ότι τοποθετήθηκα ακριβώς έτσι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο αθλειότητας σε μια προσπάθεια να επιβάλλει κλίμα τρομοκρατίας προκειμένου να φημωθούν οι αγωνιστικές διεκδικήσεις των φοιτητών. Ναι. Σπέρνει ανέμους και αθαθερίσει θύελες. Η κατασκευή της βιβλιοθήκης, άκουγα τον εκπρόσωπο πριν από λίγο, προφανώς αποτελεί ένα γελίο πρόσχημα. Διότι δεν τρελάθηκαν κάποιες φοιτητές να μην θέλουν βιβλιοθήκη στο πανεπιστήμιο. Απλώς η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλλει την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και προφανώς η παρουσία των ΜΑΤ τροφοδοτεί τις εντάσεις, ρίχνει νερό στο μήλο προβοκατόρικων ενεργειών, ναι, τις οποίες αξιοποιεί η κυβέρνηση, προφανώς για να περάσει αυτά τα σχέδια. Και επειδή ακούστηκε σήμερα στη Βουλή από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ότι δεν δικαιολογούνται οι καταγγελίες που έχουν γίνει για την επίθεση των ΜΑΤ στους φοιτητές, διότι δεν υπήρξε θύμα. Και αναφέρθηκα και λέω ότι πρόκειται για μια πονηρή, επικίνδυνη και προκλητική άποψη, ναι, διότι δεν κατάλαβα, πρέπει να ζήσουμε κάποιο θανατηφόρο γεγονός ή κάποιον βαριά τραυματία για να, ναι, έχουμε το δικαίωμα να ομιλούμε και να καταγγείλουμε την στάση της κυβέρνησης και την καταστολή των ΜΑΤ. Αλλά ξέρετε, καταστολή και αντιδραστικές αλλαγές στα πανεπιστήμια πάνε μαζί, όπως και σε όλη την κοινωνία. Όταν είναι να περάσουμε αντιλαϊκά μέτρα, όταν αντιδρά ο λαός, τότε σηκώνουμε και την ταμόκλεια σπάτη της καταστολής. Η κυβέρνηση λοιπόν αλλού το πάει. Αλλού το πάει. Και το νομοσχέδιο που συζητιέται αυτή τη στιγμή στην Βουλή και έρχεται την Τρίτη στην Ολομέλεια, στη διάταξη του άρθρου 28, ανοίγει νέους επικίνδυνους δρόμους σχετικά με το ρόλο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Προβλέπει, σύνολων των άλλων, προβλέπει ρητά ότι οι ειδικοί φρουροί που θα τις τελεχώνουν θα μπορούν να εκτελούν και όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα των ειδικών φρουρών, όταν δεν διατίθενται στα ΕΗ. Άρα ως ένοπλοι. Αυτό λέτε. Βεβαίως, αυτό υπονοείτε. Έχοντας τη δυνατότητα να φέρουν και να χρησιμοποιούν, ναι, όπλα. Για φανταστείτε λοιπόν, έξω, στον δρόμο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε οποιαδήποτε πόλη, κινητοποιούνται φοιτητές στον δρόμο και γίνεται συμπλοκή, επεμβαίνουν τα ΜΑΤ. Και μετά οι φοιτητές αυτοί διαδηλώνουν ειρηνικά και μετά πάνε στο πανεπιστήμιο τους. Και τα ίδια τα ΜΑΤ πάνε και αυτοί μέσα στα πανεπιστήμια μαζί με τα όπλα. Τι νομίζετε, ότι θα είναι καλύτερες και φυλάκια? Ναι, δεν θέλω ούτε να το σκεφτώ το σκηνικό που περιγράφετε. Ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω, πρόσχημα θέλετε, πρόσχημα. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Πανεπιστημίου αποφάσισε αυτή τη βιβλιοθήκη. Πρέπει σε ένα ευνομούμενο κράτος να μπορεί να την κάνει ή όχι? Γιατί είπε κανένας να μην γίνει βιβλιοθήκη, να μην υπάρχει βιβλιοθήκη? Η κυβέρνηση λέει ότι η αστυνομία και οι άβρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο αύριο είναι εκεί επειδή δεν μπορούν να γίνουν οι εργασίες για να κατασκευαστεί βιβλιοθήκη. Μάλιστα σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, η καμπάνα βέβαια για το ΣΥΡΙΖΑ του Πρωθυπουργού χτύπαγε, αλλά θα το ρωτήσω και για σας, κάλεσε τα κόμματα που είστε κατά της αστυνομικής βίας στα πανεπιστήμια να επιλέξετε βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη. Τι απαντάτε? Καλά, Βαριοπούλα, βιβλιοθήκη τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του Βορύδη, με συγχωρείτε, πάει πολύ. Αλλά πέρα από αυτό, η κυβέρνηση πήρε ένα μήνυμα προχθές με τις φοιτητικές εκλογές. Πήρε ένα ισχυρό μήνυμα. Έφαγε ένα ισχυρό χαστούκι η δάπλυγο φουκού στα πανεπιστήμια. Ναι. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλη τη χώρα με την ψήφο τους και τη δράση τους φυσικά όλη αυτή την περίοδο έχουν απορρίψει τα σχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για ένα πανεπιστήμιο κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις της καπιταλιστικής αγοράς, που είναι ξένο στις ανάγκες των νέων για σπουδές με δικαιώματα. Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τη δικαιολογία, προσπαθεί να βρει το πρόσχημα, προσπαθεί να βρει την αφορμή και βρίσκει αυτή τη γελία αφορμή της βιβλιοθήκης, που προφανώς γύρω από αυτή την υπόθεση παίζουν και διάφοροι προβοκάτορες. Άλλωστε το είδαμε
στην προηγούμενη επέμβαση το ΜΑΤ να κυκλοφορούν διάφοροι γνωστοί άγνωστοι μεταξύ φοιτητών και ομάδων των ΜΑΤ. Έτσι, αυτά είναι γνωστά που συμβαίνουν με τους γνωστούς άγνωστους. Το φοιτητικό κίνημα όμως έδωσε την απάντησή του. Και η πασπονταστική αναντίστηκε πρώτη δύναμη με καθαρή διαφορά η πασπονταστική. Ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους. Και επειδή σας είπα ότι καταστολή πάει πακέτο με τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις, θα σας πω λοιπόν ότι η κυβέρνηση με το νέο νόμο πλαίσιο, αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως, ευθέως βάζει στο στόχαστρο τα πτυχία, υποβαθμίζοντάς τα, μετατρέποντάς τα σε ένα επιπλέον προσόν σε αυτή τη μεγάλη αγορά των πιστοποιήσεων που έχουν δημιουργήσει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Προωθεί την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων με νέους μπαμπούλες επιτήρηση επιχειρηματικής λειτουργίας. Ανόδου του κόστου των σπουδών, επιπληρωμή των προπτυχιακών για τα μεταπτυχιακά που θα εγκρίνονται χωρίς έγκριση του Υπουργείου με απελευθέρωση πηγών χρηματοδότησης. Το ίδιο και στον τομέα της έρευνας που ενισχύονται μια σειρά μορφές εμπορευματοποίησης όπως είναι τα startups, τα cluster, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και πάει λέγοντας. Θα υπονομεύσει τους φοιτητικούς συλλόγους και τον ρόλο τους. Μάλιστα. Την έχει πιάσει πανικός με τις τελευταίες φοιτητικές εκλογές. Και ανοίγει τον δρόμο για να καταργήσει τις φοιτητικές παρατάξεις. Η λογική των ενίων ψηφοδελτίων που εισαγάγει είναι να δημιουργήσει κάποια συμβούλια παραμάγαζα για να στηρίξει το Πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία. Πάντως είπε ότι το ενιαία ψηφοδέλτια θα αφορούν στην εκπροσώπηση των φοιτητών στη διοίκηση. Δεν θα αφορούν στις φοιτητικές εκλογές. Έτσι. Ακούστε, είναι να μην ανοίξει όρεξη. Όταν δρομολογήσεις τέτοιου είδους εξελίξεις, είναι φανερό ότι βάζεις ευθέως στη λειτουργία των παρατάξεων, του δικαιώματος δηλαδή του φοιτητή, να λειτουργεί στα πλαίσια μιας παράταξης. Εδώ καλούνται οι νέοι να ψηφίσουν στα 17 τους χρόνια. Θα τους απαγορεύσουν να έχουν το δικαίωμα να τοποθετούνται και να εντάσσονται σε κάποια φοιτητική παράταξη, σε κάποια πολιτική νεολαία ή οπουδήποτε αλλού. Ποιος θα τα απαγορεύσει αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση είναι γελασμένη αν νομίζει ότι θα ξεμπερδέψει με τους φοιτητές και τις διεκδικήσεις τους. Αυτά τα ιδεολογήματα νόμος και τάξη, η μετατροπή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε ανώνυμες εταιρείες, τα επιστρέφουμε πίσω όσα παράδεκτα και όσα αντιδραστικά. Μάλιστα. Κύριε Συντυχάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.